Δημοσθένους. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Δημοσθένους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Σταύρου. Καλή εβδομάδα. Περνάνε οι μέρες, ωραία. Έτσι. Περνάνε οι μέρες και ελπίζουμε να περνάνε έχοντας φώτιση. Μπαίνουμε στο θέμα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, να έχουμε φώτιση. Ναι. Το καλύτερο πράγμα είναι η φώτιση, ο φωτισμός. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτή η λέξη και με βάση τη θρησκεία μας, κυρία Δημοσθένους. Όπως λέει και το πιστεύω, δηλαδή το σύμβολο της πίστεως, κυρία Σταύρου, ο Θεός είναι φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Φως εκ φωτός, δηλαδή είναι φως από το φως. Φωτισμένος λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει και αυτός φως. Έχει φως όχι σαν αυτά τα φώτα βέβαια που μας δείχνουν απέναντι για να φαινόμαστε καλά στο Skype, αλλά φως να έχει το μυαλό μέσα, να μπορεί να σκεφτεί σωστά, να μπορεί να ενεργεί σωστά, να μπορεί να ακτινοβολεί. Το φως δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι και εσωτερικό αλλά είναι και εξωτερικό. Αντλείται από κάπου αλλά μεταδίδεται και στους άλλους. Είναι το πιο ουσιαστικό συστατικό θα έλεγε κανείς και του σύμπαντος αλλά και του ανθρώπου και της καθημερινής ζωής. Το φως το οποίο παράγει τον φωτισμό. Μάλιστα. Είπατε ότι αντλείται και μεταδίδεται. Άρα είναι αντιληπτό, κυρία Δημοσθένους, όταν ένας άνθρωπος έχει μέσα του, διακατέχεται από αυτή την φώτιση που λέμε. Είναι αισθητή αυτή. Κανονικά θα έπρεπε ο άνθρωπος να είναι εκπαιδευμένος, να νιώθει τι του γίνεται, να νιώθει τι σκέφτεται και να αξιολογεί τις ελλείψεις του. Αν ο άνθρωπος είναι εκπαιδευμένος από παιδί να το κάνει αυτό, να κάνει δηλαδή την αυτοαξιολόγηση η οποία είναι προϊόν της αυτοσυνειδησίας, τότε ναι, καταλαβαίνει τι του λείπει, καταλαβαίνει αν έχει φώτιση. Βέβαια η φώτιση δεν είναι ένα πράγμα μόνιμο όπως η ευγένεια. Αν κάποιος έμαθε να είναι ευγενικός και δεν είναι νευρικός και δεν αφήνει τους άλλους να τον προκαλούν, τότε είναι ευγενικός, είναι κάτι μόνιμο. Η φώτιση δεν είναι όμως κάτι μόνιμο γιατί έχει σχέση με το μυαλό και το μυαλό επηρεάζεται από πολλούς άλλους εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Οπότε είναι λίγο δύσκολο, γι' αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το ξανασυζητήσουμε ειδικά στις μέρες μας και συγχαρητήρια που το κάνουμε σήμερα, που το προτείνατε, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει χαθεί από την καθημερινή μας ζωή. Ασχολούμαστε με άλλα τετριμένα πράγματα και με άλλες αρετές ίσως οι οποίες είναι πιο ψηλαφυτές και αφήνουμε το φωτισμό και στο τέλος είμαστε όλοι αρκετά συγχυσμένοι. Οπότε είναι δύσκολο, η απάντηση σε αυτό που είπατε, είναι δύσκολο να ξέρει ο άνθρωπος αν είναι φωτισμένος. Όχι, και ακόμα πιο δύσκολο να ξέρει από πού είναι η φώτιση, αν είναι θετική ή αρνητική. Α, υπάρχει και αυτό. Πριν πάμε σε αυτό όμως, θέλω να ρωτήσω αν η φώτιση και έτσι όπως την εννοούμε και την αναλύσατε, κυρία Δημοσθένους, συνδέεται άμεσα μόνο με την θρησκεία και με τίποτε άλλο. Παραδείγματος χάρη, αν είναι ένα ζήτημα εκπαιδευτικό ή θα μπορούσε να γίνει. Η φώτιση δεν συνδέεται πάντα με τη θρησκεία. Η θρησκεία είναι ένα μεγάλο πηγάδι νερού, φωτός θα λέγε κανείς. Το λέω νερό γιατί το πηγάδι είναι για νερό. Είναι ένα μεγάλο πηγάδι όπως το πηγάδι του νερού, το οποίο δίνει φώτιση και φωτισμό από τον Θεό που είναι φως. Ο άνθρωπος ο οποίος κατανοεί και δέχεται ότι υπάρχει Θεός, μπορεί να τον παρακαλεί και του δίνει φωτισμό. Το ίδιο και με τους αρχαγγέλους. Παρακαλούμε τους αγγέλους να έρθουν. Δεν έρχονται από μόνοι τους να μας βοηθήσουν. Τώρα είναι μεγάλο θέμα αυτό να το αναλύσουμε γιατί χρειάζεται να το παραδεχόμαστε. Ίσως στην επόμενη φορά που θα ξαναλύσουμε. Βεβαίως. Απλά αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι ότι η θρησκεία είναι μία πηγή. Μία μεγάλη πηγή από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε αυτή τη φώτιση την οποία συζητάμε. Σας ευχαριστώ. Είναι η μεγάλη πηγή θετικού φωτός, δηλαδή φωτός το οποίο μένει και το οποίο ζωογονεί, το οποίο δεν καταστρέφει. Τώρα θα μου πει κάποιος να έχει και φως που καταστρέφει. Ναι, όπως και το φαγητό. Υπάρχει φαγητό που καταστρέφει και φαγητό που ζωογονεί. Όπως και η ατμόσφαιρα. Υπάρχει ατμόσφαιρα η οποία είναι ρυπασμένη και ατμόσφαιρα η οποία δεν είναι ρυπασμένη. Ο άνθρωπος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Τώρα, αυτοί που δεν παραδέχονται τον Θεό και λέγονται άθεοι, παρόλο που δεν υπάρχουν άθεοι, είναι τοποθέτηση ο αθεϊσμός. Δηλαδή, τοποθετούμε ότι θα ήθελα να μην αναγνωρίζω ότι υπάρχει Θεός. Αυτή η αθεία όπως την ξέρουμε δεν υπάρχει. Και αυτό είναι βέβαια άλλο θέμα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι λέγονται άθεοι δεν επικαλούνται και δεν παίρνουν φώτιση από το Θεό. Μπορούν όμως να πάρουν αυτοσυγκέντρωση και γνώση από άλλες πηγές. Μπορεί να μην είναι τέλειες αυτές οι πηγές, δηλαδή παράδειγμα από την εκπαίδευση. Παράδειγμα
από την γνώση των ανθρώπων που είναι γύρω τους. Να μην χρησιμοποιούν δηλαδή τη γνώση του Θεού, τη γνώση τη θρησκευτική. Μπορούν να πάρουν έμπνευση από τη λογοτεχνία και μάλιστα, πάλι να έχουν φώτιση. Αλλά δεν θα είναι αυτή η φώτιση η οποία δίνει φώτιση και στη ψυχή για ανάσταση. Δηλαδή αυτή την προοπτική, αυτή την προοπτική ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να συνεχίσει για πάντα. Αυτή η προοπτική έχει μεγάλη σημασία, κυρία Σταύρου, γιατί κάνει τον άνθρωπο να μην απαγοητεύεται, να μην σταματά. Μάλιστα, είναι και αυτή η αισιοδοξία που εμπλέκεται εδώ. Μιλήσατε και για μία αρνητική φώτιση. Πώς συνδέονται τώρα, αυτές οι δύο λέξεις είναι αντιφατικές. Ναι, μου δίνετε ένα ψήμα για να πω ακόμα μια πρόταση στο προηγούμενο. Η αισιοδοξία έχει μεγάλη σημασία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να μας αντιληφθούν οι τηλεθεατές είναι, χθες είμαστε σε ένα γάμο και κάποιος μου λέει, έγραψα πολλά, κατάφερα πολλά, φτάνει, τώρα θα ξεκουραστώ. Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, φτάνει, τώρα θα είμαι σε ξεκούραση, θα ασχολούμαι με τον κήπο μου. Του λέω, μα είσαι τόσο αξιόλογος άνθρωπος, γράψε ακόμα ένα βιβλίο, κάνε και αυτό, κάνε και αυτό. Και μου λέει, όχι, με φτάνει. Και μετά μου λέει, εγώ δεν πιστεύω στο Θεό, δεν πιστεύω στην Ανάσταση, με φτάνει. Αυτό είναι η διαφορετική αισιοδοξία. Κάποιος άλλος ο οποίος θα πίστευε στο Θεό, θα έλεγε ότι μα συνεχίζει η ζωή στην άλλη ζωή, θα κρυθούμε από το πόσο παράγει. Έχουμε παράξει και από το πόσο έχουμε βοηθήσει. Άρα να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο ύψιστο σημείο της προσφοράς. Εδώ φαίνεται μια διαφορά στην προοπτική. Στην προοπτική, στην προοπτική την οποία ναι, δίνει η θρησκεία μας. Ξεκάθαρο ναι, αυτό. Τώρα για το αρνητικό και το θετικό φως, ναι. Σκέφτηκα να το τοποθετήσω έτσι, γιατί στην φιλοσοφία του χριστιανισμού και της θρησκείας μας πρέπει να κάνουμε να συμπεριλαμβάνουμε όλους, να μην αποκλείουμε κανένα. Αν πούμε ότι το φως το θετικό είναι μόνο το φως του Θεού, σημαίνει ότι όλα τα άλλα φώτα είναι εκτός. Ο Θεός όμως ως δημιουργός που είναι, δημιούργησε όλα τα υπόλοιπα, εκτός από το κακό, εκτός από τον διάβολο. Άρα, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν το κακό, η κακή ενέργεια δίνει προσωρινή φώτιση σε κάποιον, αυτό είναι αρνητικός φωτισμός. Δώστε μας έτσι πρακτικά ένα παράδειγμα. Να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Κάποια πεθερά μαλώνει με την ύφη της και λέει, εγώ την χρειάζομαι αυτήν γιατί ο γιος μου μετά θα πάθει ψυχολογικά αν της βάλω κατάρα και πάθει κακό. Την χρειάζομαι, την εκμεταλλεύομαι και την αφήνω. Αυτό είναι ένα δόσιμο αρνητικού φωτός. Δηλαδή την αφήνει, την παραδέχεται ως νηφητής, την έχει στο σπίτι της ή στο σπίτι του γιου της, αλλά δεν την αγαπά. Αυτό είναι κάτι αρνητικό, διότι αν την αγαπά, η νύφη θα το νιώσει και θα είναι πολύ καλύτερη νύφη και η οικογένεια τους θα πηγαίνει καλά. Μάλιστα. Είναι κάτι που το νιώθουμε λοιπόν εκ βαθέων. Mm. Είναι πράγματα με αγνό σκοπό. Οι πράξεις μας συνδέονται με αυτό το αίσθημα. Μεταδίδεται ή εμφυτεύεται και έτσι σκέφτομαι τα παιδιά μας, το μέλλον μας. Ασφαλώς ο φωτισμός μεταδίδεται. Και είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται. Εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας να ξέρουν αν αυτή τη στιγμή που γράφουν μια έκθεση, που κάνουν ένα σκίτσο ή που κάνουν αθλητισμό, αν το κάνουν με όλη τους την όρεξη, αν έχουν προσευχηθεί, αν έχουν συγκεντρωθεί και αν έχουν εκμεταλλευτεί όλες τις πνευματικές τους δυνάμεις για να φτάσουν στο ύψιστο σημείο της απόδοσής τους. Το παιδάκι μαθαίνει ότι τώρα το μυαλό μου είναι καθαρό, είναι ξεκούραστο γιατί δεν έχω παίξει με το κινητό, γιατί έχω κοιμηθεί καλά, γιατί έχω φάει υγιεινά, γιατί δεν έχω βρίσει, δεν έχω θυμώσει. Η καλή μητέρα και ο καλός πατέρας μαθαίνουν το παιδί μετά που θα έχει γίνει ένας καυγάς να κάνει αξιολόγηση για να δει τη διαφορά της πρωτοτυπίας που θα έχει. Δηλαδή μαλώνουν τα παιδάκια μεταξύ τους και μετά λέει η μητέρα ή η δασκάλα, γιατί και στο σχολείο μαθαίνεται αυτό, τώρα θα γράψουμε αυτό. Και το ίδιο το κάνει, την ίδια άσκηση, μια ώρα που δεν θα έχουν μαλώσει, που θα είναι πολύ ειρηνικά τα παιδάκια, που θα έχουν τραγουδήσει, που θα έχουν κάνει μια προσευχούλα και εκεί βλέπει το παιδάκι τι θα πει, καθαρό μυαλό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι και τους πολιτικούς τους επηρεάζει το καθαρό μυαλό και επειδή δεν έχουν καθαρό μυαλό, γι' αυτό χρησιμοποιούν μάγους και παραψυχολόγους και ένα σωρό συμβούλους οι οποίοι τους επηρεάζουν δήθεν για να αποδώσουν πολιτικά με ένα καλύτερο τρόπο. Αν είχαν φωτισμό, δεν αποκλείω βέβαια τίποτα, κυρία Σταύρου, απλά λέω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Αν είχαμε πάντα φωτισμό, δεν θα χρειαζόμασταν κάποιους οι οποίοι να μας λένε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Άρα ο φωτισμός είναι. Ναι, είναι και οι καλές συνήθειες.
Εγώ κράτησα και κάτι άλλο που είπατε προηγουμένως. Καλές συνήθειες. Ο ύπνος, ο σωστός, η διατροφή, η σωστή, είναι ένα σύνολο πραγμάτων, έτσι ώστε να μας οδηγήσει εκεί, κυρία Δημοσθένους. Γι' αυτό στην αρχή της κουβέντας μας είπα, είναι ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση με τις συνήθειες μας τις καθημερινές, οπωσδήποτε 100% διορθώνονται και φτάνουμε, παίρνουμε το μερίδιο του φωτισμού που πρέπει να έχουμε, εάν αλλάξουμε τις συνήθειες μας. Όμως αυτό τον καιρό, ειδικά με το διαδίκτυο και ειδικά με όλα τα tablets που συνεχώς όλοι κρατούμε παντού και πάντοτε, αυτά τα tablets έχουν αντικαταστήσει ως ένα είδωλο τον φωτισμό του μυαλού. Δεν υπάρχει δηλαδή φώτιση. Μας το δίνει τη φώτιση που θα έπρεπε να έχουμε, μας την δίνει αυτό. Το ανοίγουμε. Μ' αρέσει που το κρατάτε μπροστά σας. Ναι, το κρατώ επειδή μιλώ με το... Ναι, αστειεύομαι. Μιλάμε, συνδεόμαστε με τον ήχο του κινητού. Αλλά εάν σε κάποια στιγμή αρχίσει με καλή κάποιος και το κοιτάξω, αμέσως χάνω τη σκέψη μου, όπως έπαθα την περασμένη φορά που μιλούσαμε για τον ηρώδη. Ήταν ωραίο. Οπότε βλέπουμε πόσο μπορεί να μας επηρεάσει αρνητικά. Γι' αυτό οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσέξουμε πολύ αυτές τις καθημερινές συνήθειες. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει φωτισμό νιώθει καλύτερα, γιατί τα κάνει όλα καλύτερα. Οπότε είναι άνθρωπος αγάπης, ακτινοβολίας. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτόν ο οποίος δεν έχει σχέση με το φωτισμό και τα κάνει όλα τυχαία έτσι για να τα βγάλει πέρα και να τελειώνει η μέρα. Σωστά. Του από το μαγείρεμα μέχρι τη δημοσιογραφία, μέχρι τη συγγραφή, μέχρι τα έργα, τα τεχνικά. Χτίζει ένα σπίτι και δεν έχει φωτισμό. Και στο τέλος έχει ένα σωρό ρογμές το σπίτι, γιατί έχει χρησιμοποιήσει άσχημα υλικά για να κερδίσει λεφτά. Αν είχε όμως φώτιση, δεν θα το σκεφτόταν έτσι, γιατί τα λεφτά δεν είναι μόνιμα. Καταστρέφει τους άλλους και μετά αυτή είναι η ενέργεια που καταστρέφει και τη δικιά του οικογένεια. Έτσι είναι, κυρία Δημοσθένους. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Αρκεί να έτσι μπούμε στο σωστό δρόμο, να σκεφτούμε και να δούμε τα πράγματα αλλιώς, να τα νιώθουμε αλλιώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ, κυρία Σταύρου, και να θυμόμαστε ότι και η Εκκλησία μας έχει μέρα αφιερωμένη για το φωτισμό, την γιορτή των Θεοφανίων. Mm-hmm. Και κάθε μέρα που ξυπνάμε, αντί να λέμε μόνο καλημέρα, θα μπορούσαμε να λέμε και καλή φώτιση ο ένας στον άλλο. Να είστε καλά. Καλή φώτιση. Καλή φώτιση, να είστε καλά.